Από τις 27 Μαΐου τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα το σκουφάκι του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου στην εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας στην Κομοτηνή. Ο Άγιος είναι γνωστός για τα θαύματα που κάνει σε ίαση ασθενειών. Για τον Άγιο αλλά για το σκουφάκι που αποτελεί κοιμήλιο της εκκλησίας της Αγίας Βαρβάρας μίλησε ο εφημέριος του ναού Πατέρας Ιωάννης. Εδώ στο ναό μας λοιπόν, όταν πρωτοήρθα εδώ στο ναό, ήρθε κάποιος γνωστός Κομοτηναίος, της οικογένειας του Ρουμελή και μου είπε ότι έχουν κοιμήλιο από τις πατρίδες που ήρθαν, από το Προκόπη της Μικράς Ασίας, ένα σκουφάκι το οποίο ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, το γύψανό του, το φορούσε ας πούμε όταν ήταν, τον είχαν εκεί πέρα στο Προκόπη με Σιλάρνακα. Η ιστορία είναι ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος έχει πέθανε το 1730, έγινε πολύ γρήγορα η ανακουμιδή του, βρήκαν το λείψανό του άφθορο και φυλάγεται εκεί πέρα στο Προκόπη, λοιπόν, στον ονόμα του Αγίου του Γεωργίου. Όμως κάηκε ο ναός, πήγαν να βάλουν και το λείψανο στη φωτιά, αλλά όπως περιγράφουν οι ίδιοι Προκοπαίοι, πήρε ζωή το λείψανο, εκκινήθηκε και αυτό φόβησε τους Τούρκους, οι οποίοι έφυγαν. Έτσι λοιπόν, το είχαν το λείψανο μέσα στη Λάρνακα, ήταν ντυμένο με κάποιο ένδυμα και ένα σκουφάκι στο κεφάλι που ήταν το λείψανο στον Άγιο. Όταν λοιπόν κάναν την αλλαγή αυτών των ενδυμάτων, που γίνεται ελάχιστες φορές έγινε από τότε μέχρι τώρα, έχουν γίνει 4-5 φορές. Από τις πρώτες λοιπόν αλλαγές που έγιναν, γύρω στο 1870, αυτό το κοιμήλιο πήρε η οικογένεια στο Ρουμελί και όταν ήρθαν εδώ λοιπόν, του είχαν τα παιδιά της, των παππούδων, και ο κύριος Σάββας λοιπόν το έφερε εδώ στο ναό και το άφησε στο ναό. Έτσι κάθε χρόνο τιμάμε τον Άγιο με μια γρυπνία που κάνουμε την παραμονή της 27 Μαΐου και το βγάζουμε στην προσκύνηση των πιστών. Βέβαια, όποιος θέλει άνθρωπος και μας το έχουν ζητήσει πολλές φορές, έχει το παίρνει, ας πούμε, το κρατάει στο σπίτι μερικές μέρες, προσεύχεται στον Άγιο είναι το Ρώσο, το φοράει σε κάποιον που έχει άρρωστο. Η ευλάβεια των ανθρώπων που κάνει θαύματα ενεργοποιεί τη χάρη που έχουν και τα ρούχα των Αγίων και τα λείψανα των Αγίων, έτσι λοιπόν και βοηθούνται οι άνθρωποι. Αλλά δεν το φέρνουμε δηλαδή. Το έχουμε ως κοιμήλιο στο ναό μας, που είναι δώρο της οικογένειας του Ρουμελί. Αυτές τις μέρες ήρθαν αρκετοί πιστοί να το προσκυνήσουν. Δεν νομίζω ότι ήρθαν παραπάνω. Όσοι άνθρωποι τον τιμούν κάθε χρόνο, αυτοί έχουν τη μικρή αγρυπνία. Παίρναν κάποιοι για ανήμερα τη γιορτή και προσκυνάν την εικόνα του Αγίου. Που και σε άλλους ναούς τιμάται ο Άγιος, δεν τιμάμε μόνο εμείς εδώ τον Άγιο είναι το Ρώσο, αλλά εδώ επειδή μερικοί ξέρουν ότι έχουμε και το σκουφάκι, έχουν λίγο παραπάνω έτσι με τη λαχτάρα να προσκυνήσουν το σκουφάκι, να ακουμπήσει το κεφαλάκι, το χέρι του πάνω στο σκουφάκι για να πάρουν τη χάρη του Αγίου. Αυτό. Ναι, γιατί είναι γνωστό στο Προκόπη της Βίας, αλλά εδώ δεν ξέρω κατά πόσο είναι ευρέως γνωστός και οι θεραπευτικές του. Όχι, όχι παγκόσμια γνωστό, είναι ένα μεγάλο προσκύνημα, ας πούμε, εκεί στο Προκόπη. Και τα θάματα είναι πάμπολα, μαζί με τον καινούργιο Άγιο, τον Άγιο Άκουβο Τσαλίκη, που είναι και κοντά στην Εύβοια, ας πούμε, στο μοναστήρι του Σιού Δαβίδ, είναι πολύ μεγάλα προσκυνήματα, από πολύ παλιά, από το 1924 που ήρθε ο Άγιος, το 1931, έγινε τεράστιος ναός, περικαλής, μαρμάριος, ας πούμε, που οι Προκοπαίοι, ας πούμε, που είχαν έρθει, τιμήσανε πολύ τον Άγιο τους, ας πούμε, και πραγματικά το κάνω γνωστό με το Άγιο, σε γνωστό όλο τον κόσμο. Θαύματα, πάμε πολύ. Υπάρχει ένα βιβλιαράκι μικρό που έχει βγάλει μια Άγια Μορφή που ήταν εφημέριο στον Άγιο εκεί στον Προκόπη. Πατήρ Ιάννης Βερνέζος, ο οποίος πραγματικά είναι εκπλήσεσαι με αυτά που έχουν συμβεί. Εμείς λοιπόν ζούμε στη σκιά των Αγίων, παίρνουν παρηγορία από αυτούς και όποιοι προστρέχουν σε αυτούς νομίζω και αυτοί παρηγορούνται, ας πούμε, και έχουν ελπίδα για τη ζωή μας.